Την υποψηφιότητά της για την Προεδρία στην Γαλλία ανακοίνωσε η πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Κριστιάν Τομπειρά. Η 69χρονη πολιτικός, γεννημένη στην γαλλική Γουιάννα, υπερπόντια περιοχή της Γαλλίας δίπλα στην Βραζιλία, όπου υπηρέτησε ως βουλευτής και αργότερα ως Υπουργός επί Προεδρίας Φρανσουά Ολάντ, έχει ως μεγάλο στόχο να ενώσει την γαλλική αριστερά. Κάτι που μόνο εύκολο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί με βάση τον κατακαιρματισμό που υπάρχει και τις δημοσκοπήσεις. Θέλω με όλες μου τις δυνάμεις να προσπαθήσω για την αποθάρρυνση της ρητορικής μίσους και των πολεμικών κραυγών, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μαζί τους παλιούς κινδύνους, δηλαδή τους κινδύνους της κοινωνικής εξάρθρωσης, αλλά και τις νέες προκλήσεις, την απαραίτητη και επίγουσα οικολογική μετάβαση. Η Τομπειρά χαίρει εκτίμησης από την αριστερά, αφού έδωσε αγώνα για την θέσπιση ενός νόμου που αναγνωρίζει το δουλεμπόριο ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και επειδή ως Υπουργός Δικαιοσύνης προώθησε την ψήφιση του νόμου που επιτρέπει τον γάμο μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών το 2013. Η Δήμαρχος του Παρισιού Άνι Νταλγκό, ο Ζαν Λικ Μελανσόν και ο Γιαννίκ Ζαντό είναι ορισμένα άλλα ονόματα που θα διεκδικήσουν την ψήφο από το σχεδόν 30% του εκλογικού σώματος που ψηφίζει αριστερά.